Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του SBC Καριέρα, η οποία βρίσκεται κοντά σας κάθε εβδομάδα, προκειμένου να σας ενημερώσω για το ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα σε κάποιους κλάδους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον κλάδο του τουρισμού, να δούμε τι γίνεται εκεί, σε σχέση βεβαίως και με την εκπαίδευση. Μαζί μας, όπως κάθε εβδομάδα, ο κ. Θανάσης Παπανδρόπουλος, ο σύμβουλος της εκπομπής μας. Κύριε Παπανδρόπουλο, να σας καλωσορίσουμε. Και να ξεκινήσουμε με το θέμα μας, είναι ο τουρισμός, ο οποίος είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία, είτε μέσω των αφίξεων, είτε μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Κοιτάξτε, η σπίσμα των όσων κάποτε λέγονταν ότι ο τουρισμός θα μας έκανε γκαρσόνια της Ευρώπης, μακάρι να μας είχε κάνει καλά γκαρσόνια της Ευρώπης, είναι αυτή τη στιγμή ένας κλάδος του μέλλοντος. Mm-hmm. Διότι σε παγκόσμιο επίπεδο η τουριστική βιομηχανία απευθύνεται και αντιπροσωπεύει ένα δυνητικό κοινό το οποίο πλησιάζει τα 2 δισεκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το 35% του παγκοσμίου πληθυσμού, και η τάση είναι μάλλον ανωδική παρά την οικονομική κρίση. Και είναι ανωδική, κυρία Ροδοπούλου, διότι μπαίνουν μεγάλοι παίκτες πλέον στον τουρισμό, όπως είναι οι χώρες, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, χώρες που και οι τρεις μαζί έχουν περί τα 2,5 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Άρα ο τουρισμός είναι το μέλλον για χώρες οι οποίες θα ήθελαν να τον αξιοποιήσουν, να τον αξιοποιήσουν ορθολογικά, να τον αξιοποιήσουν με βάση την τουριστική ζήτηση η οποία διαμορφώνεται και η οποία δεν είναι μόνο το να κάνει κανείς 1,5 μήνα διακοπές και να ταξιδεύει σε συγκεκριμένες περιόδους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα, αν θέλουμε τουριστική ανάπτυξη, αυτή η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να είναι σε όλο το χρόνο και να καλύπτει ποικίλους τομείς όπως είναι ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, βέβαια οι διακοπές κλασικού περιεχομένου, αλλά και ο ιατρικός τουρισμός. Αυτά εξάλλου περιγράφονται με πολλές λεπτομέρειες και σε μια μελέτη που έκανε η εταιρεία συμβούλων McKinsey, mm-hmm. για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, και που λέει ότι ανάμεσα στους 8 τομείς που έχουν μέλλον στην Ελλάδα, ο τουρισμός είναι ο πρώτος και με τεράστια διαφορά από τους άλλους. Μάλιστα, βάλατε ένα γενικό πλαίσιο στο θέμα μας, θα μας βοηθήσει να δούμε όλες τις πτυχές. Ο κύριος Τάσος Ανθουλιάς, ο οποίος είναι ο σημερινός μας προσκεκλημένος. Κύριε Ανθουλιά, να σας καλωσορίσουμε. Είστε εκπαιδευτικός. Να πούμε δύο λόγια. Καταρχήν, έχετε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, βεβαίως έχετε ειδικευτεί και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη χρήση τους στην εκπαίδευση, και επίσης είστε πιστοποιημένος από την Ελβετική Ομοσπονδία Τουρισμού για την διεξαγωγή σεμινάριων. Οπότε είστε ο πλέον αρμόδιος για να δούμε μαζί το θέμα του τουρισμού. Αλλά έχει σημασία να βάλουμε μια βάση, να θέσουμε μια βάση στην κουβέντα μας και να πούμε αρχικά ποια είναι η εικόνα που έχουμε τώρα για τον τουρισμό. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε εικόνα. Mm-hmm. Φοβάμαι ότι έτσι όπως εξελίχθηκε χρονικά η διαδικασία να έρθουν οι ξένοι στην Ελλάδα, δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε εμείς αυτόν τον ερχομό. Ήρθαν μόνοι τους. Mm-hmm. Δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν άρχισε να αναπτύσσονται οι χώρες του Βορρά και εκείνο που τους έλειπε ήταν ο ήλιος και η θάλασσα, ήταν πολύ εύκολο να αναζητήσουν στην Ελλάδα αυτά τα δύο συν το φτηνό κόστος, το μικρό κόστος και τη φιλοξενία. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα, αλλά το πράγμα μεγάλωσε, διότι ακριβώς οι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας σε αυτό το τομέα είναι πολύ μεγάλες. Αλλά δεν είναι μόνο η χώρα μας που μπορεί να προσφέρει πια αυτά. Προσφέρουν και άλλα. Και εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε το μικρό κόστος. Εμείς θέλουμε το μεγάλο κόστος. Μάλιστα. Ο σκοπός μας ποιος είναι? Όταν μιλάει κανείς για ανάπτυξη, εκείνο που μιλάει είναι για μεγαλύτερα, περισσότερα έσοδα. Άρα εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η αύξηση όχι του αριθμού των τουριστών, αλλά του συναλλάγματος. Και αν και ξέρουμε ότι τρία είναι οι τομείς στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει, είναι η ναυτιλία που προχωράει μόνη της στο εξωτερικό, ο τουρισμός που εξαρτάται από εμάς και βέβαια η αγροτική παραγωγή, η οποία έχει περάσει σε χέρια οικονομικών μεταναστών, δυστυχώς. Τώρα, για ό,τι αφορά τον τουρισμό είναι ένα ευρύ πράγμα.
δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Μέσα στον τουρισμό είναι ξενοδοχεία, είναι τουριστικά πρακτορία, είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια, είναι εστιατόρια, είναι πολλών ειδών πράγματα που χρειάζονται και πολλών ειδών εκπαιδεύσεις. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα είναι ότι στην ουσία δεν έχουμε εκπαίδευση. Μάλιστα. Στον χώρο του τουρισμού. Απουσία εκπαίδευσης. Απουσία εκπαίδευσης. Καταρχήν, έχουμε υποβαθμίσει τελείως την έννοια του τουρισμού. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι στα ΤΕΗ τουριστικών επαγγελμάτων μπαίνει ο άλλος με 3,4 βαθμό μέσον όρο. Αυτός ο άνθρωπος, όσο καλή και αν είναι η σχολή, διευθυντικός στέλεχος θα γίνει. Ένα άνθρωπος με μέσον όρο 3,4. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί θεωρούμε ότι ο τουρισμός είναι, έρχεται ο ξένος, ό,τι του αρπάξουμε και τέλειωσε. Θα ήθελα να πω εδώ μια πολύ μικρή ιστοριούλα. Πήγαμε τη γυναίκα μου στα Μάταλα πριν μερικά χρόνια. Στα Μάταλα. Στην Κρήτη. Καθίσαμε σε ένα ταβερνάκι, η εμφάνιση βέβαια εκεί δεν είναι και τόσο καλή, αλλά καθίσαμε σε ένα ταβερνάκι κοντά στη θάλασσα. Και ανοίγουμε το μενού και βλέπουμε ένα περίεργο πιάτο, δεν το είχαμε ξαναδεί, έλεγε ποικιλία ψαριών. Όχι θάλασσο, ψαριών. Λέμε τη γυναίκα μου, αν το δοκιμάσουμε αυτό τι είναι. Φωνάζουμε το σερβιτόρο, έρχεται, λέμε γι' αυτό εδώ. Και ο σερβιτόρος μας λέει, μην το πάρετε, μιλάει ξένα. Μάλιστα. Δηλαδή, αισθανόμαστε ότι ο Έλληνας θα ξανάρθει, αλλά ο ξένος δεν θα ξανάρθει. Εάν υπολογίσουμε ότι έχουν έρθει γύρω στα 350 εκατομμύρια Βορειοευρωπαίοι τα τελευταία 30 χρόνια, η δεξαμενή έχει τελειώσει. Περιμένουμε από τον ξένο να ξανάρθει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αν δεν ξανάρθει ο ξένος, δεν μπορούμε να έχουμε τουρισμό. Έτσι, πρέπει να μείνει ικανοποιημένος προκειμένου να επιστρέψει και στην Ελλάδα. Και να σκεφτεί ότι του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Πάντως, γενικότερα ο τουρισμός, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μην έχει προοπτικές. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, πρέπει να έχει. Έτσι. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα στην διαχείριση της κατάστασης από εμάς. Ωραία. Εσείς ποιες ελλείψεις πιστεύετε ότι υπάρχουν σε γενικές γραμμές, τι θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση? Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να αποκτήσει κύρος, κοινωνικό κύρος. Δεν έχει στην Ελλάδα μέσα ο άνθρωπος που εργάζεται στον τουρισμό, δεν έχει κοινωνικό κύρος. Είναι δεύτερης κατηγορίας. Είναι ο άνθρωπος που τον βλέπουμε έτσι, ο σερβιτόρ φωνάζουμε «Γκαρσόν, έλα εδώ». Όσο δεν έχει κύρος ο εργαζόμενος στον τουρισμό, δεν μπορεί ο τουρισμός να προσελκύσει άτομα αξιόλογα. Μάλιστα. Και έχουμε ελάχιστα. Δεν έχουμε σχολές. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς πόσοι σήμερα σπουδάζουν νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα τουριστικά επαγγέλματα, είτε είναι στο ΑΤΕΗ, είτε είναι στην ΑΣΤΕΡ, είτε σε ό,τι μπορεί, στην Ανάβησο, αυτοί δεν αποτελούν ούτε το ένα χιλιοστό των αναγκών που έχουμε σε στελέχη στον τουρισμό. Μάλιστα. Και εσείς τι προτείνετε σε επίπεδο εκπαίδευσης, τι θα πρέπει να γίνει, τι απουσιάζει, ποιες είναι οι προτάσεις σας, πρέπει οι σκέψεις σας? Το κράτος να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς τον τουρισμό, όπως και στην αγροτική παραγωγή. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε στην Ελλάδα παντού τεχνικά λύκεια, τα οποία να είναι... Να μην είναι σήμερα, δεν υπάρχουν τέτοια που να είναι ειδικά για τουριστικά επαγγέλματα. Αυτό δεν είναι. Θα πρέπει να έχουμε τεχνικά λύκεια για αγρότες, τεχνικά λύκεια για στελέχη του τουρισμού. Αλλιώς πώς θα αναπτυχθούμε? Και αυτά να έχουν και ένα κύρος. Μάλιστα. Το κύρος πρέπει να το δώσει η ίδια η κοινωνία, αλλά μέσα από μια πολιτική που δεν θα είναι πολιτική της αρπακτής. Μάλιστα. Κύριε Παπανδρόπουλη, το σχολείο σας πάνω σε όλα αυτά. Συμφωνώ στα περισσότερα που είπε ο κύριος Ανθουλιάς. Έθιξε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μίλησε για τα 350 εκατομμύρια τουρίστες που έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα, περίπου αυτός είναι ο αριθμός. Και μέσος πλην σαφώς έθεσε το θέμα της πιστότητος. Δηλαδή, αυτός που ήρθε να ξανάρθει. Άρα να είναι πιστός στον προορισμό που επέλεξε για να περάσει τις διακοπές του. Διότι μέσα από την πιστότητα δημιουργείται και η προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, δημιουργείται, αν θέλετε, ένα απαραίτητο τουριστικό κεφάλαιο που από τη στιγμή που το αποκτήσατε είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας το πάρει κάποιος άλλος. Αυτός είναι ένας από τους πρώτους κανόνες του μάρκετινγκ. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε μία αγορά,
και έχεις ένα επώνυμο προϊόν, και ο ελληνικός τουρισμός είναι επώνυμο προϊόν, ασχέτως αν θέλουμε να τον καταστήσουμε ανώνυμο, πρέπει να δημιουργήσεις κλίμα πιστότητος τέτοια, ώστε ο πελάτης να αποτελέσει το κεφάλαιό σου. Και να είναι πολύ δύσκολο για κάποιον άλλον να σου πάρει αυτόν τον πελάτη, εκτός και αν δαπανίσει τεράστια κονδύλια σε διαφήμιση και σε επικοινωνία. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι να εφαρμοστεί η ίδια τακτική σε επίπεδο προσελκύσεως νέων πελατών από τις χώρες πλέον που δεν είναι η Βόρεια Ευρώπη, από χώρες που είναι εκτός της Υπήρου μας, στην Ασία, και που είναι οι ανερχόμενες χώρες, δηλαδή είναι αυτές στις οποίες θα δημιουργηθούν οι νέες μεσαίες και υψηλού εισοδήματος αστικές τάξεις. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε μια πολιτική και να δούμε τελικά τι προϊόν θέλουμε να προσφέρουμε στις χώρες αυτές. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Ας παραδειγματιστούμε από την Ισπανία. Mm-hmm. Η Ισπανία για μια περίοδο, θα έλεγα μέχρι και λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, η Ισπανία ήταν οι ταυρομαχίες, η παέλια και, φλαμέγκο, και το φλαμέγκο. Mm-hmm. Αυτό ήταν η Ισπανία. Εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων, οι Ισπανοί απεφάσισαν σε παγκόσμιο επίπεδο να αλλάξουν την εικόνα τους. Και θελήσανε τότε, ήταν η κυβέρνηση του Φελίπε Γκονζάλες, θελήσανε να δημιουργήσουν την εικόνα μιας χώρας που αναπτύσσεται, που είναι σύγχρονη, που έχει υψηλή τεχνολογία, που μπορεί να συμμετέχει στην εποχή της και με νέους ανθρώπους που είναι ενθουσιασμένοι για την εποχή κτλ. Και έκαναν μια τεράστια δεκαετή καμπάνια, ξεκινώντας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, όπου εκεί έγινε και ένα οικονομικό θαύμα, διότι η περιοχή της Καταλωνίας αναπτύχθηκε από τους αγώνες αυτούς, διατηρήσαν όλα τα κεκτημένα των αγώνων και είναι η μόνη περιοχή στην Ισπανία σήμερα που η μεν υπόλοιπη Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση υφέσεως. Η Καταλωνία αναπτύσσεται με ρυθμούς 4 και 5%, εξού και το ποσοστό ανεργίας στην Καταλωνία είναι πάρα πολύ χαμηλό. Λειτουργεί σαν διαφορετική οικονομία. Ναι, αλλά τη Βαρκελόνη την μετέτρεψαν. Πάντα στη Βαρκελόνη και είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο σκέψεως, γιατί είναι ανταγωνίστρια χώρα η Ισπανία, κατά ψέματα. Δηλαδή, πέρα από τις τσιμεντουπόλεις που γίνανε σε ορισμένα ισπανικά νησιά και που είναι ένα θέαμα, θα έλεγα, έτσι, που αποθητικό, υπάρχει και μια άλλη Ισπανία που προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στον τουρίστα που θέλει να πάει. Έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Και το κλίμα το έχουμε και τίποτα δεν μας λείπει. Το θέμα είναι έχουμε. Η εικόνα. Τι εικόνα δημιουργείται. Και η εικόνα είναι αποτέλεσμα σοβαρής πλέον μελέτης σε επίπεδο συμπεριφορών, καταναλωτικών συμπεριφορών στον παγκόσμιο χώρο. Μάλιστα. Και όχι μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ανθουλιάς. Μάλιστα. Και εδώ έρχεται και το θέμα του πολιτιστικού τουρισμού, κύριε Ανθουλιά. Να πούμε επιπλέον κάτι άλλο. Mm-hmm. Ότι πρέπει να πάρουμε ένα κομμάτι από την καρδιά αυτού που θα έρθει. Υπάρχει και θέμα συναισθήματος του τουρισμού. Ο άλλος δεν είναι απλώς ο περαστικός που πετάξαμε ένα πιάτο, όσο καλό και να είναι φαγητού. Είναι αυτός ο οποίος, να το πάρουμε και από δικιά μας προσωπική αυτή. Εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο 5 μέρες σε ένα μέρος που μου αρέσει για τη θάλασσά του κλπ. Και έχει 30-40 πόσες ταβέρνες. Πηγαίνω στην ίδια. Μου έχει κλέψει την καρδιά. Έτσι συμβαίνει με τους περισσότερους. Ναι, αλλά έτσι, όλοι μας το ζούμε αυτό το πράγμα. Έτσι όπως πρέπει να σκεφτόμαστε για τον ξένο. Πρέπει να του κλέψουμε και την καρδιά του. Mm-hmm. Να τον δέσουμε μαζί μας. Επομένως αυτό σημαίνει και ένα άλλο πολιτιστικό επίπεδο. Mm-hmm. Συν το θέμα βέβαια του πολιτιστικού τουρισμού, που για μένα είναι αδιανόητο. Για παράδειγμα, να έχει το πάρκο του Αστερίξ το Παρίσι, το οποίο τραβάει όλους τους τουρίστες, και να μην έχουμε εμείς το πάρκο του Ηρακλή. Έτσι. Που θα ήταν πολύ πιο σημαντικό και πιο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Δεν είναι.
Είδαμε μία πλευρά του θέματός μας. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Βεβαίως να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο email της εκπομπής karriera@sbctv.gr. Για οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Ανθουλιά και τον κύριο Παπανδρόπουλο να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Καριέρα. Σήμερα ασχολούμαστε με τον τουρισμό και την εκπαίδευση. Εσείς πάντα στέλνετε τα mail σας στο mail της εκπομπής Καριέρα @sbctv.gr με οτιδήποτε χρειαστείτε, οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε. Τώρα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Αυτό που είπαμε πριν, μεταξύ αυτών που είπαμε πριν, είναι ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στον τουρισμό στην Ελλάδα. Πρέπει να ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα καλό κλίμα για αυτόν που μας επισκέπτεται, ο οποίος θα είναι πιστός και θα επανέλθει στην Ελλάδα για τις διακοπές του. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς όλα αυτά διαμορφώνονται εν μέσω κρίσης, γιατί διαχρονικά, για να πάμε και στο επαγγελματικό θέμα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, διαχρονικά τα επαγγέλματα επηρεάζονται από την οικονομία μιας χώρας, από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και πολλά άλλα. Τώρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να εξελιχθούν τα τουριστικά επαγγέλματα? Ο τουρισμός δεν είχε κρίση φέτος. Έχουμε αύξηση του συναλλάγματος. Τώρα διάβαζα χθες και ένα στοιχείο. Και των αφήξεων. Δεν έχει κρίση ο τουρισμός. Όλα τα άλλα επαγγέλματα μπορεί να έχουν κρίση, όχι ο τουρισμός. Το θέμα είναι αυτό να το προχωρήσουμε, γιατί εκεί θα βρεθεί και ένα στοιχείο που θα βοηθήσει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της ανεργίας. Απλά ίσως γίνονται κάποιες εσωτερικές ανακατατάξεις εν μέσω κρίσης στα επαγγέλματα. Εσωτερικές, ναι. Αλλά εδώ είναι και ευθύνη των ανθρώπων, των επαγγελματιών του τουρισμού. Όταν εγώ πηγαίνω στη Ρόδο σε μια μικρή ταβέρνα και λέω ένα ούζο με μεζέ και παίρνω την απάντηση από τον ξένο, προφανώς τον οικονομικό μετανάστη, τι είναι ο μεζέ, δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Δηλαδή, εδώ υπάρχει και συνευθύνη, είναι υπεύθυνοι και οι επιχειρηματίες του τουρισμού, οι οποίοι θα έπρεπε να θέλουν το προσωπικό τους να είναι πιο ανεβασμένο για να προσελκύσει τον πελάτη και μάλιστα τον πελάτη εκείνο που θα πει αξίζουν τον κόπο τα λεφτά που έδωσα. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν ένας νέος άνθρωπος που θέλει σήμερα να ασχοληθεί με τον τουρισμό να μην ξέρει δύο ξένες γλώσσες καλά. Όχι, this is a dog, όχι τέτοιο. Καλά. Έτσι πρέπει να φανούμε επαγγελματίες. Πρέπει να μπορεί να μιλήσει με τον άλλο. Πώς θα του πάρει την καρδιά του? Με νοήματα? Δεν γίνεται. Επομένως, θέλει δύο γλώσσες. Θέλει καλή χρήση του υπολογιστή, του ίντερνετ. Καλή χρήση. Δεν εννοώ chat, μιλήσαμε με την Κέτη, τη Μαρία. Μιλάω για καλή χρήση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουν τα τουριστικά πρακτορία είναι αυτό. Ότι μπορεί πια ο καθένας μέσα από το ίντερνετ να κλείνει. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά για τα τουριστικά πρακτορία. Που πρέπει και αυτά να το αντιμετωπίσουν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, όπου δεν είναι απλώς βγάζουμε το εισιτήριο του κυρίου και της κυρίας ή τους κλείνουμε τα ξενοδοχεία. Είναι η οργάνωση πια σοβαρών ταξιδιών. Και ένα στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι στην διεθνώς το πολιτιστικό επίπεδο ανεβαίνει. Ανεβαίνει η εκπαίδευση. Ζητιώνται πράγματα δηλαδή από αυτούς που θα έρθουν ή θέλουν να έρθουν. Ζητιέται ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι που... Δηλαδή δεν μπορεί να είναι το επίπεδο του ταξιτζή που παίρνει από το αεροδρόμιο τον άλλο και του βάζει να πληρώσει τριπλά γιατί νομίζω ότι θα τον κοροϊδέψει. Μάλιστα. Είναι ένα σύνολο πράγμα. Ο τουρισμός είναι το κράτος μας. Αν δεν το δούμε σαν ένα σύνολο που και το κράτος και οι επιχειρηματίες τουρισμού και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν το δούνε ως την ευκαιρία για το ξεπέρασμα της κρίσης, δεν υπάρχει άλλη. Μάλιστα. Και γενικότερα για να επιστρέψω σε αυτό που είπατε για την εκπαίδευση, υπάρχει. Η αλήθεια είναι αυτό που λένε και οι εκπαιδευτικοί σε συγκεκριμένες σχολές. Αναφέρουν ότι είναι αυξημένη ζήτηση στην τουριστική εκπαίδευση. Και βεβαίως αυτό που είπατε και πριν, ότι πρέπει να έχουμε όλο και περισσότερες δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθουμε των συνθήκων. Εντάξει, εξάρτεται τώρα τι εννοούμε τουριστική εκπαίδευση. Γιατί έχει πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Μας εξηγήσετε. Άλλο πράγμα είναι ο διευθυντής ενός ξενοδοχείου. Και μάλιστα ξενοδοχείου πενταστέρων,
Άλλο πράγμα είναι ο ρεσεψιονίστ, άλλο πράγμα είναι ο σερβιτόρος, ο κάπτεν. Μέσα στο χώρο αυτό υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα. Για κάθε ένα από αυτά χρειάζονται άλλες γνώσεις. Το θέμα είναι, μας ενδιαφέρει αυτό? Σας είπα προηγουμένως το πρόβλημα με τα ΤΕΗ των τουριστικών επαγγελμάτων. Είναι η ανώτερη εκπαίδευση, ανώτατη πια λέγεται. Ναι, αλλά οι άνθρωποι που πηγαίνουν να μπουν σε αυτές τις σχολές δεν είναι ικανοί για ανώτατες σχολές. Αν δεν είχαμε καταργήσει τη βάση του 10, τα ΤΕΗ αυτά θα ήταν άδεια. Τι κάνουμε? Πρέπει να δώσουμε ατμόσφαιρα. Όπως είπε ο κ. Πανδρόπουλος προηγουμένως, δεν μπορεί η έκφραση αυτή γύρω στο 87 που μας χάλασε την πορεία. Δεν θέλουμε να είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Όχι. Θέλουμε να είμαστε τα καλά γκαρσόνια της Ευρώπης. Άρα θέλουμε να φάμε. Αν δεν θέλουμε να φάμε, να μην είμαστε. Αλλά τότε να γυρίσουμε στα χωράφια μας, να πάρουμε και μια γίδα, να παρμέγουμε το γάλα και να τελειώνει η ιστορία. Έτσι. Αλλά αν θέλουμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να αναπτύξουμε βιομηχανία. Τι βιομηχανία να αναπτύξουμε? Είναι αστιότητες. Στις νέες τεχνολογίες τα κάναμε χάλια στη δεκαετία του 90. Μείναμε πίσω αυτή τη στιγμή, έχουμε μείνει 10 χρόνια πίσω στο ίντερνετ από οι άλλες χώρες, οι αναπτυγμένες. Εκεί που έχουμε τα τρομερά συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι ο τουρισμός. Μάλιστα. Κύριε Παπανδρόπουλε, ένα σχόλιο και από εσάς και στη συνέχεια να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με την πληροφορική και γενικότερα αλλά και στα πλαίσια του τουρισμού. Αλλά σας ακούσουμε ένα σχόλιο και από εσάς. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο τουρισμός δεν είναι αυτόνομος. Δηλαδή, σε μια παραγωγική οντότητα, όπως είναι η ελληνική οικονομία για παράδειγμα, ή όπως μπορεί να είναι η ισπανική, η ιταλική, και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο, ο τουρισμός πρέπει να συνδυάζεται και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο ελληνικός τουρισμός δεν είναι άσχετος με την ποιότητα της γαστρονομίας μας. Ο τουρισμός μας δεν είναι άσχετος με τη μόδα. Ο τουρισμός δεν είναι άσχετος με την ινική βιομηχανία. Δεν είναι άσχετος, αν θέλετε, με την ποιότητα ακόμα και των μπιμπελό που πουλάτε ή στα καταστήματα φορολογή των ειδών όπου υπάρχουν, των καλλιτικών που μπορεί να αγοράσει κανένας. Δηλαδή, μέσα από τον τουρισμό, μια χώρα, για παράδειγμα, όπως η Γαλλία, δημιούργησε μια ολόκληρη κουλτούρα μόδας. Η γαλλική μόδα δεν επευλήθη στον κόσμο έτσι ουρανοκατέβατη, δημιουργήθηκε μέσα από διάφορες εξελίξεις και συνθήκες. Το ίδιο έκαναν οι Ιταλοί, οι οποίοι δημιούργησαν μια παράδοση και μια αντίληψη ότι έχουν το καλύτερο design στον κόσμο και ενδεχομένως το έχουν, μέσα από την τουριστική τους βιομηχανία. Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρχουν συνέργειες. Δηλαδή, ο ελληνικός τουρισμός να συνδυαστεί με αυτό που είπε και ο κύριος Αντουλιάς, που είναι η αγροτική παραγωγή. Όχι η αγροτική παραγωγή, τα ροδάκινα για τις κομματερές ή τα πορτοκάλια για τις κομματερές. Μια αγροτική παραγωγή προσαρμοσμένη στο επίπεδο του σύγχρονου καταναλωτή, ο οποίος θέλει κάτι άλλο από το αγροτικό προϊόν. Θέλει μια άλλη ποιότητα. Έτσι. Να συνδυαστεί με τη βιομηχανία ειδών διατροφής. Να συνδυαστεί με την ελληνική μας παραγωγή, όπου εκεί η Ειρήνη στο Εμπαρόδο έχουν γίνει αρκετές πρόοδοι, παρά το γεγονός όμως ότι τα ελληνικά κρασιά ποιοτικά μπορεί να είναι εφάμιλα των Ιταλικών, των Γαλλικών ή ακόμα και των Νοτιοαφρικάνικων, δεν όμως είναι ακριβά. Mm-hmm. Αυτό ο τουρίστας το συνειδητοποιεί, το καταλαβαίνει. Και σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές στα ελληνικά εστιατόρια είναι εξοργιστικές. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήμουνα πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ένα ποτήρι σε ένα ξενοδοχείο όπως είναι το Conrad, 5 αστέρων υπερπολιτελείας. Ένα ποτήρι λευκό κρασί έχει 3,5 ευρώ. Και στο Κορονάκι το φθηνότερο που θα βρείτε έχει μεταξύ 7,5 και 9. Ο τουρίστας που θα δει αυτή την διαφορά θα σου πει γιατί, για ποιο λόγο, δεν καταλάβα γιατί. Έτσι, η ποιότητα λοιπόν, σε σχέση με την τιμή αποτελεί βασικό θέμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι συνέργειες που μπορούν να δώσουν όθηση, γιατί έχουμε 15 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται. Να δώσουμε όθηση στη βιομηχανία ειδών διατροφής, να δώσουμε όθηση στην αγροτική μας παραγωγή και να την εξυγχρονίσουμε. Και βέβαια να στηρίξουμε και την τεχνολογία μας, διότι παίζει και αυτή πλέον πολύ μεγάλο ρόλο.
Έτσι, το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν τρόποι, απλά εμείς δεν τους βλέπουμε, ίσως δεν εκμεταλλευόμαστε τις καλές συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα προκειμένου να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Επειδή η εκπομπή μας αφορά την καριέρα, η τελευταία μελέτη του ΟΣΑ για το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη προβλέπει ότι η Ελλάδα θα έχει μέχρι το 2020 περί τα 20 εκατομμύρια τουρίστες. Δηλαδή θα έχουμε μία σταδιακή αύξηση 5 εκατομμυρίων τουριστών στα 9 χρόνια που ακολουθούν, που θα δημιουργήσει γύρω στις 160-170 χιλιάδες θέσεις εργασίας, πέραν από αυτές που ήδη υπάρχουν. Ναι. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε πρόβλημα ανεργίας, θα πρέπει να ρίξουμε βάρος σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά μελετώντας το τι χρειάζεται. Μάλιστα. Κύριε Ανθουλιά, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε όλα αυτά? Όχι, εγώ ακριβώς αυτό έλεγα, ότι είναι θέμα πια να το δούμε ως κράτος και ως πολίτες, να δούμε τον τουρισμό σαν μια βασική παραγωγική αλλά και πολιτιστική δραστηριότητα. Να αναβαθμίσουμε την αντίληψη που έχουμε για τον τουρισμό, που δεν είναι να πάμε απλώς να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα και μετά να φάμε καλαμαράκι. Έτσι. Τώρα, να πάμε και στο θέμα της τεχνολογίας. Είπατε προηγουμένως ότι έχουμε μείνει πίσω. Εσείς ασχολείστε με την πληροφορική και την εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την πληροφορική. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και βέβαια στα πλαίσια του τουρισμού. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν σήμερα σε οποιαδήποτε κατηγορία ξενοδοχείο και ενοικιαζόμενα δωμάτια να μην υπάρχει Wi-Fi? Αδιανόητο σήμερα. Να μην μπορεί ο άλλος να έρθει με το λάπτοπ και να έχει επικοινωνία ξανά με το σπίτι του, με οτιδήποτε. Και όμως δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχετε και εξάπλωση. Δεν έχετε και εξάπλωση η χρήση. Πολλές φορές συζητώ με επιχειρηματίες, κυρίως ξενοδοχείων, και τους λέω, ένα λεπτό. Παλιά ξέραμε τον direct mail. Σήμερα το direct mail είναι πανάκριβο και δεν συμφέρει. Αλλά έχουμε το direct mail με υπολογιστή. Είναι τόσο σπουδαίο, τόσο δύσκολο να έχεις ένα αρχείο μέσα με τα mail όσων θέλουν να σου δώσουν. Κάποιοι αντιδρούν, εντάξει. Ένα ποσοστό 10-20% μπορεί να αντιδράσει. Το υπόλοιπο να το έχεις, να έχεις τα mail τους. Και αφού έχεις και τα στοιχεία τους από την ταυτότητα, να έχεις την ημερομηνία γέννησης. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτό το αρχείο να στέλνει χρόνια πολλά την ημέρα που γιορτάζει, που έχει γενέθλια ένας πελάτης σας? Πώς θα κρατήσεις τη σχέση με τον πελάτη που σου ήρθε? Στα αυτοκίνητα το λέμε after sales service. Mm-hmm. Τι έχουμε εμείς στον τουρισμό τέτοιου είδους πράγμα? Τίποτα. Μάλιστα. Ωραίος συσχετισμός αυτός που μόλις κάνατε. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, αυτούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρονται για τον κλάδο του τουρισμού και ενδεχομένως θέλουν να βρουν μια εργασία ή να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο κλάδο, τι θα τους συμβουλεύατε, τι θα τους προτείνατε? Πρώτα-πρώτα να μην το δούνε αυτό ως μια τι να κάνουμε, δεν έχουμε δουλειά τώρα, άντε να πάμε να κάνουμε λίγη δουλειά. Δεν είναι αυτό ο τουρισμός. Αν θέλουν να το δούνε, να το δούνε μέσα στη σωστή προοπτική. Σιγά σιγά. Έχουμε μάθει δυστυχώς τους νέους μας να μην θέλουν το σιγά σιγά. Mm-hmm. Τελειώνει το λύκειο, θέλει να γίνει διευθυντής ο άλλος. Θα πρέπει να ξεκινήσει από χαμηλά να μάθει. Στην Ελβετία, όταν πας σε ένα πανεπιστήμιο της Ελβετίας που έχει την παράδοση της τουριστικής εκπαίδευσης, λοιπόν, πας 4 χρόνια να σπουδάσεις, αλλά το πρώτο εξάμηνο είσαι βοηθός σερβιτόρου, ταυτόχρονα με τις σπουδές σου. Το δεύτερο εξάμηνο είσαι βοηθός ρεσεψιονίστ και ούτω καθεξής. Δεν ξεκινάς και για διευθυντής να γίνεις, αν δεν ξέρεις τις ανάγκες της δουλειάς. Αν δεν μπεις μες στο χώρο να δεις. Πρώτα-πρώτα δεν ξέρεις να διοικήσεις κιόλας. Αφού δεν καταλαβαίνεις. Θα πρέπει να δούμε πώς να μάθουμε πια στα παιδιά μας πώς να ξεκινούν από χαμηλά και να πάνε σιγά-σιγά ψηλά με πολλή δουλειά και κόπο. Δουλειά και κόπος λοιπόν. Κύριε Παπανδρόπουλε, και εσείς ένα τελευταίο σχόλιο για να ολοκληρώσουμε. Εγώ συμφωνώ και επικυρώνω αυτά που είπε ο κύριος Ανθουλιάς. Επιμένω ότι στον τουρισμό πρέπει να δημιουργήσουμε αφενός μεν την ανάγκη της πιστότητας, δηλαδή το να μπορεί ο άλλος να επιστρέψει για συγκεκριμένους λόγους, και βέβαια αυτές τις άειλες προστιθέμενες αξίες που υπενήχθη ο κύριος Ανθουλιάς, που είναι η εξυπηρέτηση, αν θέλετε, η
η κατανόηση του τι ζητάει ο τουρίστας ο οποίος έρχεται στη χώρα μας. Και εδώ να κάνω μια παρατήρηση που να κλείσουμε, ότι όταν φεύγετε από τη χώρα σας να πάτε σε μια άλλη, δεν φεύγετε για να είστε χειρότερα από εκεί που είστε. Αλλά καλύτερα, βέβαια. Πάτε για να είστε καλύτερα. Κατά συνέπεια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο τουρίστας που έρχεται είτε στο ξενοδοχείο των 5 αστέρων, είτε στο πιο χαμηλό ξενοδοχείο, και εκεί πρέπει να καταλαβαίνετε από το εισόδημά του περίπου που κινείται, θέλει να είναι καλύτερα από αυτό που αφήνει πίσω του. Έτσι, πολύ σωστό. Οπότε πρέπει να δημιουργούμε συνθήκες. Διότι διαφορετικά δεν θα έχετε κανένα λόγο να επιστρέψετε. Έτσι. Και μια λέξη να πω ακόμα. Βεβαίως. Μια λέξη που την έχουμε ξεχάσει. Τουρισμός χωρίς φιλοξενία. Φιλοξενία, βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Ανθουλιά. Να σας ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Παπανδρόπουλε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.